Παπαγεωργόπουλος στις φυλακές και καθώς το χώρανε είχε και οπαδούς φαράζανε βάστα γερά Κολοκοτρώνη. Τι χώρα ζούμε. Έχει πάει ο Κολοκοτρώνης φυλακή για υπεξαίρεση. Κι όπως είπε το παλικάρι, κάποιοι θα πεθάνουν από τύψεις. Φτωκριτική, ε. Αυτό το ισόβια είναι νέα. Πάντως την κάθριξη μπαίνει στα χωράφια της Άτυρας. Έτσι. Ισόβια είναι νέα. Τουλάχιστον κάνει τα 10. Το μεγάλο έργο του Παπαγεωργόπουλου. Καγκελάκι. Καγκελάκι έκανε κι αυτός. Στα καγκελάκια μπήκε. Από τα 18 μοίρια της υπεξαίρεσης θα μας πει κανείς πόσα βρέθηκαν. Γιατί θα έρθει πάλι η Τρόικα, πάλι τα νούμερα δεν θα βγαίνουν. Τι θα κάνει, θα πετάξει τον Παπαγεωργόπουλο στο τραπέζι, να και τα 18. Αλλά κι αυτός. 18 μοίρια δεν πήρε χαμπάρι. Εγώ προσωπικά αν ήμουν ο Παπαγεωργόπουλος, θα παραδεχόμουν ότι είμαι λαμόγιο για να μην παραδεχθώ ότι είμαι τόσο βλάκα. Να δεχτώ ότι δεν ήξερε τα 18 πώς. Βέβαια, αν είναι τόσο καλός αθλητής. Δεν σε προειδεάζω ότι δεν του κόβει. Και ξαφνικά, επειδή βρήκανε αποσπάσματα του Σαμαρά από όλη και τι καλός που είναι ο φτερωτός γιατρός, ανακαλύψαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ομάδα τεκμηρίωσης. Γιατί να μην έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Επικοινωνιακός πόλεμος είναι αυτός. Πώς. Και εγώ θυμήθηκα τον Πολύζο που έλεγε: όλα τα κόμματα έχουν έντιμους ανθρώπους και ανθρώπους που χρηματίζονται. Το 2005. Και ο ακέραιος, ο άτυκτος Καραμαλής τον έβγαλε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας. Ο ΣΥΡΙΖΑ πάντως του είπε: θα αποκαταστείς μισθούς, συντάξεις, άπορες κορασίδες, όλα. Στην προτεραιά κατάσταση του μνημονίου όπως ήταν πριν. Τις άπορες κορασίδες μάλλον με Photoshop. Κατά τα άλλα, η Χρυσή Αυγή λέει: κάνει παιδομάζωμα και τους διδάσκει. Καταρχάς, αν κάνει τέτοιο πράγμα, κάνει παιδοχάζωμα. Δηλαδή, ο Μιχαλολιάκος λέει στα παιδιά σας ότι για τον Χίτλερ δεν έχει αποφανθεί ιστορία, όπως έλεγε, στον Μπογδάνο, και ότι ο Μανώλης ο Γλέζος είναι προδότης. Τα ακούτε αυτό νορμάλ, δεν γλωτσάει λίγο αυτό είναι. Ας πούμε, χρυσαυγήθηκα μαθηματικά. Την πέφτουμε σε τρεις μετανάστες. Ο ένας ξεφεύγει. Πόσοι πάνε στο νοσοκομείο. Διαπαιδαγώγηση χρυσαυγήτη. Δεν πάει, δεν είναι δηλαδή σαν να πηγαίνει στο Βλωρινιώτες και κάνει στιλιστικά μαθήματα. Οι άντρες του Γιώργου Μάγκα. Βέβαια, όταν κάνει εκπομπή για τον πολιτισμό η Μπίλιο, λέει και ο Χρυσαυγήτης και εγώ μπορώ να κάνω διαπαιδαγώγηση και ιστορία να μάθω. Μάθημα ιστορίας. Τύπου, ποιο πολιτισμό παιδί μου. Ο Μέγας Αλέξανδρος έφτασε μέχρι την Ιδία γιατί κυνηγούσε μετανάστες. Ή ας πούμε, και έτσι το 1821 ο Κολοκοτρώνης και ο Καραϊσκάκης διώξαν όλους τους Τούρκους μετανάστες από τη χώρα. Ή το όχι να ζει, όχι να μαζί, μαζί με τους Γερμανούς πολεμήσαμε τους Εβραίους και τους Τσιγκάνους και τους διώξαμε από τη χώρα. Που είχαν κάνει κατοχή. Η φωτό της ημέρας. Οικολόγοι και μαλακίες. Πρωτοπόροι εμείς στην ανακύκλωση. Σαπούνι, χρυσό. Τέλος, χωρίς αυτοκίνητα λέει πανεπιστημίου. Θα την κάνω πεζόδρομο. Και πού θα την πάω. Γιατί από εκεί πέρα θα περνάμε τα αυτοκίνητα. Μήπως αλλάζει για τις απόκριες. Τύπου ντύνομαι πεζόδρομος. Λογικά πρέπει να είναι αυτό το. Αφού δεν μπορούμε να αλλάξουμε χώρα, ας αλλάξουμε κανένα δρόμο. Μάλλον δεν το βλέπω. Αυτά για σήμερα. Διεκδικήστε τη ζωή σας και καλή τύχη. Και μην ξεχνάτε, κάθε Σάββατο μπάντμιντον 9.30 ώρα, μόνο 10 ευρώ είσοδος. Έξοδος τζάμπα.